του Πέτρου, την πρώτη, το τελευταίο κεφάλαιο, πέμπτο κεφάλαιο και οχτώ εδάφιο. 1077, κεφάλαιο πέμπτο, έψιλον, οχτώ εδάφιο. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέχεται, ζητώντινα να καταπίει. Εις τον οποίον αντιστάθητε, μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν, δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Αδελφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που δεν πάσχει, και τα παθήματα τα οποία εμείς πάσχουμε, άλλοι πιο μπροστά από μας, τα ίδια και χειρότερα έχουν πάθει. Αλλά τώρα όλοι αυτοί είναι στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Αλλά και αντίστοιχα παθήματα με τα δικά μας, οι άλλοι αδελφοί μας τα ίδια πάσχουν. Δεν είσαι ο μόνος στον κόσμο αυτό. Δεν είσαι μοναδική περίπτωση. Ο Χριστός είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αλλά και ο διάβολος τις ίδιες πονηριές κάνει. Τα ίδια πράγματα κάνει. Αυτή είναι η ζωή μας. Γι' αυτό η προτροπή του Θεού, αλλά και η υπόσχεση του Θεού, είναι συγκεκριμένη, όπως την ακούσαμε από το πρωί. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, γιατί ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών ποιον να καταπιεί, εις τον οποίον εσείς αντισταθείτε, μένοντες. Πώς θα αντισταθούμε? Θα πολεμήσουμε, να παλέψουμε? Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο που θέλει να καταπιεί κάποιον ή κάποιους? Αγωνίζεται να τους καταπιεί. Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα αδέλφια σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου. Τι θα κάνω? Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, αντισταθείτε στο διάβολο. Πώς? Μένοντες σταθεροί στην πίστη. Αυτό θα κάνω. Θα μένουμε σταθεροί στην πίστη στο Θεό. Μην ταράτε την καρδιά σου, μην αγωνιά. Τον Θεόν πιστεύετε και με πιστεύετε. Μένοντες σταθεροί στην πίστη, αντιστεκόσαστε στο διάβολο, ξέροντας ότι αυτά που πάσχετε, όλοι οι αδελφοί τα πάσχουν. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώτικα, όλοι οι αδελφοί. Αλλά ο Θεός πάσης χάριτος, ξέρετε τι θα πει πάσης χάριτος? Κάνει χάρη σε όλα, σε όλα, σε όλα. Ξέρει να περνάει τη χάρη του σε όλα. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρη του Θεού. Βλέπεις πολλή αμαρτία, εκεί υπάρχει πολύ χάρη του Θεού. Περισσότερη αμαρτία, πιο πολύ χάρη από το Θεό. Ο Θεός πάσης χάριτος, αυτός κάλεσε ημάς στην αιώνιον δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο. Δεν επιτρέπει πολύ ο Θεός, λίγο επιτρέπει. Το πολύ το διώχνει μακριά μας. Αφού πάθετε λίγο, αυτός μέσα από τα παθήματα θα σας τελειοποιήσει, αυτός θα σας στηρίξει, αυτός θα σας ενισχύσει και αυτός θα σας θεμελιώσει. Σε αυτόν ανήκει η δόξα. Αμήν, αδελφοί. Ωραία, πάσχουμε λίγο. Αυτός όμως
εργάζεται εφόσον μένουμε στην πίστη την τελειοποίησή μας και μάλιστα τον καταρτισμό μας. Να έχουμε πνεύμα αποκαλύψεως, να έχουμε γνώση, να έχουμε επίγνωση, να έχουμε την αλήθεια. Μας καταθλίβουν τα ψέματα του διαβόλου, τα γαυγίσματα, ενδεμένος. Αυτός θα σας τελειοποιήσει, αυτός θα σας στηρίξει, χρειάζεται στήριγμα, πώς θα αντέξεις. Αυτός θα σας στηρίξει, αυτός θα σας ενισχύσει, χρειάζεται δύναμη. Και αυτός θα σας θεμελιώσει στην αιωνία ζωή. Σε αυτόν ανήκει δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, αμήν αδερφοί. Αμήν. Θεμελιωμένοι στην πίστη. Και τελειώνω με δύο λέξεις. Στον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Αμήν. Αμήν. Όχι σε μένα, σε εκείνον. Στον ποιμένα μας. Και εδώ δεν υπάρχει ποιμένας. Δεν υπάρχει άρχοντας. Δεν υπάρχει ισχυρό πρόβατο. Δυνατό. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από τον ποιμένα μας τον καλό. Και σε αυτόν δίνουμε τη δόξα. Και θέλουμε αυτός να μας ποιμένει. Αυτός να μας υπηρετεί. Αυτός να μας οδηγεί. Αλλά θέλουμε και εν αυτό όλο το πλήρωμα της θεότητος. Θέλουμε και την αγάπη του Πατρός, θέλουμε και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί μου. Και μη φοβάστε, ο Κύριος ενίκησε και εμείς θα νικήσουμε. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη μας. Σήμερα λοιπόν θέλουμε ο Κύριος να μας δώσει να πιστεύουμε στον Θεό και σε Αυτόν. Να μας στηρίξει στην πίστη, ώστε να αφήσουμε τη δυνατότητα στον παράκλητο να εργαστεί το έργο το μέγα που έχει ετοιμασμένο για τη ζωή του καθενός από μας. Να ελέγχει, να διδάσκει, να προτρέπει, να οδηγεί, να ζωοποιεί και άλλα πολλά. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, γιατί ο Θεός πιστεύω ότι συμμαρτυρεί. Συμμαρτυρεί στο λόγο του, συμμαρτυρεί με τη ζωή μας. Δεν αφήνει αμαρτύρητο τον εαυτό του. Τώρα να σηκωθούμε.